Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί και άγνωστοί, ήταν όλοι εκεί για το τελευταίο αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, την Γεωργία Ψαριά. Η κηδεία της δημοσιογράφου τελέστηκε σήμερα από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό σε κλίμα βαρύτατης θλίψης από τον Επίσκοπο Μεσαωρίας Γρηγόριο. Το Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου και πάντως των Αγίων. Αμήν. Το χαμόγελο και ο δυναμισμός της Γεωργίας έμελε να σβήσει νωρίς στα 49 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, ασθένεια με την οποία διαγνώστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έκτοτε πάλευε μαζί της επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής μέχρι την τελευταία στιγμή. Με δάκρυα στα μάτια, η οικογένεια, οι συνάδελφοι και οι φίλοι της την αποχαιρέτησαν. Συγκίνηση προκάλεσαν επίσης οι επικίδοι της φίλης και της αδελφής της εκλειπούσας. Είναι άδικο, Γεωργία μου, γιατί δεν έφυγες από τον καρκίνο όπως όλοι λένε. Ναι, διαγνώστηκες. Ναι, πάλεψες όπως τη λιοντάρι με τα χίλια εμπόδια και δυσκολίες που σου έστειλε ο πλάστης μου. Αλλά δεν έπεσες, Γεωργία μου. Πλήγησες, ναι, αλλά έπαιρνες ξανά το χέρι της μάμας και το δικό μου και ξανασηκωνώσαι. Θυμός και οργή, γιατί είχαμε ακόμη πολλά να πούμε και να μοιραστούμε μαζί. Στο πλευρό της για το τελευταίο αντίο ολόκληρη η οικογένεια του Ρίκ. Δεν αποδέχθηκα ποτέ ότι θα φτάναμε σήμερα εδώ. Και ο βασικός παράγοντας που με οθούσε να πιστεύω, να ελπίζω, να προσδοκώ το θαύμα, ήσουν εσύ η ίδια. Η δική σου αισιοδοξία, η δική σου μαχητικότητα. Ο επίλογος γράφτηκε στο κημητήριο της Παναγίας Φαλαγγιώτισσας. Η Γεωργία Ψαριά ξεκίνησε την πορεία της στη δημοσιογραφία από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αμόχωστος, εργάστηκε από σειρά ετών στην εφημερίδα Πολίτης, ενώ το 2018 άρχισε να εργάζεται στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Όταν έχεις να σκεφτείς τα πάντα εκτός από τις τιμές. Τρίτη στα Lidl. Άλλη ματεριού 90%